Welcome to Savor Greece. If this is your first time, please subscribe and stay tuned for all the news. This is the channel that explores places that represent the Greek hospitality and the Greek culture. Season 2 is coming to an end soon, and Season 3 is about to be created. If you like to be part of it and support the project, please find information of how to in the description below. Today, in this episode, I'm still in Chania and I'll take you to a beautiful mountain retreat called Milia. Okay, my friends, buckle up. I'm taking you on an off-road adventure to a beautiful ecological retreat up in the mountains of western Crete, 50 kilometers away from Chania. Get there, you drive through beautiful landscapes, small villages, breathtaking gorges, narrow roads and tunnels. Get there, a big stretch of dirt road takes you to a magical forest full of oak trees, carob and strawberry trees. The nature is amazing, and all of a sudden you feel like you are in a small village taken out of the Obelix and Asterix comics. Milia is hidden in the folds of the White Mountains, a beautiful restored settlement of 15 stone houses with views, trails and organic food. Γεια σας, εγώ είμαι ο Γιώργος ο Μακράκης. Είμαι ένας από τους ιδιοκτήτες του οικισμού, του παραδοσιακού οικισμού της Μιλιάς που βρισκόμαστε τώρα. Ένας οικισμός που βρίσκεται στον ομό Χανίων της Κρήτης, 20 χιλιόμετρα από το Ελαφωνήσι, σε ένα βουνό υψόμετρο 500 μέτρα περίπου. Ξεκινήσαμε εδώ το 1982 την αναπαλαίωση του οικισμού του συγκεκριμένου που βρισκόμαστε, ο οποίος ήταν ένα χωριό επί ενετών, ενετοκρατίας αναφέρεται ότι υπήρχε, το οποίο εγκαταλείφθηκε περίπου το 1947, περίπου μια περιοχή 1000 στρέμματα, την οποία φέραμε κατά κάποιο τρόπο στην ιδιοκτησία μας σιγά σιγά. Ξαναφύονται δέντρα τα οποία είχαν εξαφανιστεί και καταστραφεί. Συγχρόνως φέραμε και φυτά από σπόρους ή δέντρα. Κάναμε μια μεγάλη αρκετά φυτή από χαρουπιές. Η χαρουπιά είναι ένα είδος τοπικό, το οποίο βοηθάει και τη βιοποικιλότητα, κρατάει και το έδαφος κλπ. Και συγχρόνως κάναμε εργασίες αναστήλωσης του οικισμού. Το 1991 μπήκαμε σε ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό της ΕΤΑ, ήταν τότε τα Ίντερεκ, με τη βοήθεια κάποιων υπηρεσιών. Καταφέραμε και ενταχθήκαμε και έτσι σε 4 χρόνια ήταν ο οικισμός έτοιμος να δεχτεί τους πρώτους επισκέπτες. Είναι 15 δωμάτια στο σύνολο μαζί με ένα χώρο εστιατορίου, ο οποίος προσφέρει φαγητό και στους διαμένοντες αλλά και από επισκέπτες από την ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο. Προσπαθούμε να έχουμε μία αλυσίδα ζωής εδώ στην περιοχή, δηλαδή τα υπόλοιπα της κουζίνας να πηγαίνουν στα ζώα ή στον κήπο, τα προϊόντα που παράγουμε να πηγαίνουν στην κουζίνα και έτσι να γίνεται ο κύκλος ζωής, δηλαδή ο φυσικός κύκλος ζωής. Η ενέργεια που έχουμε είναι από συστήματα φωτοβολταϊκά, τα οποία μας εξασφαλίζουν ένα μεγάλο μέρος ή σχεδόν εξ ολοκλήρου τις ανάγκες μας. Για να έρθει κάποιος, δεν είναι περαστικό μέρος, είναι πρέπει κάποιος να το ξέρει, να έρθει μόνο για εδώ, και αυτό συντελεί στο ότι να έχουμε και συνειδητοποιημένους επισκέπτες,
επισκέπτες που έρχονται για μας, που σέβονται το μέρος, το προστατεύουν και εκτιμούν αυτό που έχουμε και αυτό που απολαμβάνουν. Προσφέρομαι καλό φαγητό, προσφέρομαι ησυχία, προσφέρομαι επαφή με τη φύση. Τα τελευταία χρόνια κλείνουμε 10 Ιανουαρίου και ανοίγουμε ξανά αρχές Μαρτίου. Δηλαδή περίπου 2 μήνες είμαστε κλειστά. Vasilis Markakis is a chef, a truly exceptional young man with a strong culinary background. He graciously gave us a tour of his restaurant and preparation areas, including his wood-burning oven, which he uses for many of his dishes as well as his sourdough bread. Then he invited us to witness the cooking of one of the best natural and vegan dishes I have ever had in Chania. The combination of simplicity and carefully handpicked ingredients resulted in a truly delicious dish. Λοιπόν, κατσαρόλα, ελαιόλαδο μέσα. Βάζουμε τα κρεμμυδάκια. Πατάτα. Βάζουμε τα μπαχαρικά. Δάφνη, ξύλο κανέλας και θα βάλουμε και την μπάσα ντομάτα. Λοιπόν, βάζουμε ντοματούλα. Πατάστανα. Και βάζουμε νερό για να μαγειρευτεί. Μισή ώρα με 40 λεπτά. And here it is, chestnut stifada, served alongside a flavorful salad, lamb with stamnagathi greens, ravioli stuffed with oxtail, and mushroom and chestnut orzo. Each dish was a culinary delight. Vasili, thank you for your warm hospitality. Everything was truly outstanding. Alright, so if you're ready to visit Greece, please don't forget, get in touch with me and I'll organize the vacation of your lifetime. Thank you for watching. Till next time, stay healthy and stay good.